Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, η οποία με τιμά και με τέρπει. Δεν είμαι τεχνοκράτης και είμαι στοιχειοδός εγγράμματος στις μεθόδους της τεχνολογίας, αλλά είμαι χρήστης του διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων. Είναι μια ομολογία. Προέρχομαι από την κλασική φιλολογία, ένα κλάδο ο οποίος σχετικώς ενωρίς υιοθέτησε την αγκάλιασε την τεχνολογία. Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών στην Ουάσιγκτον, το μητροπολιτικό μας, αν θέλετε, το μητρικό μας κέντρο, ιδρύθηκε το 1961 από έναν ευεργέτη, τον Paul Mellon, ο οποίος πίστευε ότι η μελέτη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού θα επέφερε μια ουμανιστική επανάσταση, πρώτον στις Ηνωμένες Πολιτείες και εν συνεχεία ανά τον κόσμο. Έκτοτε εξελίχθηκε το κέντρο σε ένα Ινστιτούτο Έρευνας, το οποίο προσελκύει περί τους 15 μεταδιδάκτορες, νέους μεταδιδάκτορες. Πρόκειται για ένα, αν θέλετε, ένα Ινστιτούτο ταγμένο στη μελέτη και την ανάδειξη του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Το 2008 ιδρύθηκε μια προέκταση του κάμπους του κέντρου της Ουάσιγκτον. Θα έλεγα ότι είμαστε ένας σταθμός ή είμαστε σίγουρα αυθύπαρκτο κέντρο, ομόλογο του μητρικού μας κέντρου στην Ουάσιγκτον. Γιατί να υπάρχει κέντρο ερευνητικό του Χάρβαρντ όχι στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης, αλλά στην Ουάσιγκτον? Γιατί ο αείμνηστος Μέλλεν ήθελε το κέντρο να προσελκύσει γερουσιαστές και γενικά ανθρώπους επιφανείς της Ουάσιγκτον, με την ελπίδα ότι ο ελληνικός πολιτισμός θα τους επηρέαζε. Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών ανά τον κόσμο είναι η Ελλάδα και επομένως έχουμε κάθε λόγο να βρισκόμαστε εδώ. Δεν θα διαφημίσω το κέντρο, απλώς θα σας επισημάνω ότι βρίσκεται στο ναύπλιο, σε κεντρική θέση. Είσαστε όλες και όλοι ευπρόσδεκτοι. Γιατί μπορεί να μην είστε φιλόλογοι ή αρχαιοελληνιστές, αλλά διαθέτει το κέντρο ψηφιακή βιβλιοθήκη του Χάρβαρντ. Είμαστε τυπικά, επισήμως, είμαστε η 73η βιβλιοθήκη του Χάρβαρντ. Το Χάρβαρντ διαθέτει την μεγαλύτερη ιδιωτική και την μεγαλύτερη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ό,τι είναι λοιπόν προσιτό στο Cambridge της Μασαχουσέτης είναι προσιτό στο ναύπλιο. Τα πάντα της πάση. Είναι ανοιχτό, προσιτό το κέντρο και η βιβλιοθήκη μας, η οποία λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο, είναι ανοιχτά σε εσάς και μπορείτε να ανατρέξετε σε 70 και πλέον βιβλιοθήκες, οι οποίες περιλαμβάνουν την ζωολογία, τα μαθηματικά, τις βυζαντινές σπουδές και ούτω καθεξής. Το κέντρο αυτή τη στιγμή έχει αποδηθεί σε έναν αγώνα ψηφιοποίησης κειμένων τα οποία είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα. Το εγχείρημα αυτό, το προζέ, ονομάζεται «The First Thousand Years of Greek». Και αισίως θα περάσουμε στην δεύτερη χιλιετία κειμένων στα ελληνικά, με την ελπίδα ότι αυτή η ψηφιοποίηση, η οποία αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται με πολύ εκλεπτισμένες και έξυπνες μεθόδους, αυτή η ψηφιοποίηση θα θέσει σε παγκόσμια κλίμακα, θα διαθέσει την ελληνική γραμματεία και γενικά
τα κείμενα της ελληνικής γλώσσας στη διάθεση όλων των ανθρώπων και δωρεάν. Επίσης, το κέντρο έχει διαθέτει ιστοσελίδα, Center for Hellenic Studies Publications. Σας προκαλώ και προσκαλώ να συμβουλευτείτε αυτή τη σελίδα, η οποία είναι μια μικρή βιβλιοθήκη, η οποία έχει άρθρα, πρόσφατα και πολλά βιβλία ψηφιοποιημένα σχετικά με τον αρχαιοελληνικό κυρίως πολιτισμό. Υπάρχει και το MOOC, Massive Online Open Content, πολύ ωραία το περιέγραψε ο προλαλής σας ως διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης, και αυτό είναι. Το εν λόγω MOOC τίτλοφορείται The Ancient Greek Hero. Να το δείτε. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, πραγματικά. Είναι μια, αν θέλετε, εκλαΐκευση με την καλύτερη έννοια της ιδεολογίας, της αρχαιοελληνικής ιδεολογίας περί ηρωισμού. Τώρα, θα εκθέσω μια αληθινή ιστορία, η οποία είναι επίκαιρη και σήμερα, ιδίως αν μεταφραστεί με όρους σημερινούς. Δείχνει πώς συμπλέκεται η αρχαιοελληνική γραμματεία με την τεχνολογία και μέσω της τελευταίας με την παγκόσμια διάδοση του ελληνικού πολιτισμού. Και μέσω του πολιτισμού των Ελλήνων επιστρέφουμε στον άνθρωπο. Η λογοτεχνία, η γραμματεία, η σκέψη, η αρχαιοελληνική είναι ανθρωποκεντρική. Επομένως, η ελληνική γραμματεία είναι οδοδείκτης προς τον ουμανισμό. Το μέγα εγχείρημα του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στην Ουάσιγκτον, στον χώρο της ψηφιοποίησης, συνδέεται άρρηκτα με έναν Έλληνα από τον Πόντο, στον οποίο οφείλει ο δυτικός κόσμος την αναγέννηση της μελέτης των κλασικών γραμμάτων. Γεννήθηκε στην Τραπεζούντα ίσως περί το 1403, πέθανε στη Ραβένα το 1472. Το όνομά του Βυσαρίων, Μητροπολίτης Νικαίας και μετέπειτα Καρδινάλιος. Ορθόδοξος εκγενετής, έγινε Ρωμαιοκαθολικός, αλλά μέχρι το τέλος της ζωής του καφιόταν ότι ήταν Έλλην. Δήλωνε καρδινάλιος το αξίωμα, αλλά όπως διευκρίνιζε το γένος Έλληνος. Το γένος Έλληνος. Γι' αυτόν ο όρος γένος σήμαινε ότι η λέξη έθνος σήμερα. Έζησε τη μισή του ζωή σε μια αυτοκρατορία η οποία παρέπεε μπροστά στην παρακμή. Την πολύμορφη αυτή καθίζηση την βίωσε στον Πόντο, στη Μητρόπολη του, στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και στην Πελοπόννησο, στο Δεσποτάτο του Μοραίος. Στην Πελοπόννησο είδε με αηδία την ανούσια πλουτοκρατία των αρχόντων και την αγραμματοσύνη του λαού. Πώς ήταν δυνατόν αυτή η θλιβερή αγράμματη να είναι η επίγονη του Πλάτωνος, έγραψε σε έναν σύγχρονο του λόγιο. Ανήσυχος, φιλοπρόδος και θειασότης μετριοπαθής του Πλάτωνα, ο Βυσαρίων διέβλεπε μία μόνον λύση, την κλασική παιδεία σε συνδυασμό με την τεχνολογική εξέλιξη, ιδίως στη βιομηχανία και τον οπλισμό. Το πρωτεύον βέβαια ήταν η ελληνική παιδεία. Μέσα από αυτήν θα ερχόταν, πίστευε, η άνοιξη, θα έρχονταν οι κοινωνικές αλλαγές, ελπίδα που του ενέπνευσε ο Πλάτων στην πολιτεία. Όμως οι αλλαγές ουδέποτε έγιναν, το Βυζάντιο υποβαθμιζόταν συνεχώς και ο Βυσαρίων 13 χρόνια πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης εγκαταστάθηκε μονίμως στην Ιταλία, αφού αγωνίστηκε για την ένωση των εκκλησιών. Και εξαιτίας αυτού του καλόπιστου εν τέλει αγώνος, πολλοί Βυζαντινοί τον θεώρησαν εξωμότη. Εξακολούθησε ο Βυσαρίων ακόμη και μετά το 1453 να πιστεύει ότι η κλασική παιδεία ήταν η μόνη σωτηρία για το έθνος, για το γένος, όπως έλεγε. Πίστευε ότι το γένος των Ελλήνων θα επεβίωνε της Οθωμανικής κατάκτησης
χάρη στην παιδεία. Μόνο με την παιδεία μπορούσε ο Ελληνισμός να ανακτήσει ό,τι έχασε. Αυτό διακήρυξε με κάθε ευκαιρία ως πρίγκιπς της Καθολικής Εκκλησίας. Γι' αυτό και εδώ έρχομαι σιγά σιγά στο θέμα μου, από τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής του στη Ρώμη και εν συνεχεία στη Βενετία, ο λόγιος αυτός κληρικός συνέλεγε με πάθος αρχαιοελληνικά και λατινικά κείμενα, χειρόγραφα και τυπωμένα βιβλία, incunabula. Κατά αυτόν τα ελληνικά ιδίως γράμματα αφενός θα ενίσχυαν πνευματικά μια μέρα τους απόγονους των Ελλήνων εμιγκρέδων στην Ιταλία και αφετέρου θα ενέπνεαν τους δυτικούς να εκστρατεύσουν κατά των Οθωμανών. Ήταν αυτό το όνειρο του καρδιναλίου Βυσαρίωνος που τον παρεκκίνησε να κάνει μια ανυπολόγιστης σημασίας δωρεά η οποία σφράγισε την πνευματική ιστορία του δυτικού πολιτισμού. 13 χρόνια μετά την άλωση της πόλης, την 31η Μαΐου 1468, ο Βυσαρίων παρέδωσε επισήμως στη γερουσία της Βενετίας 750 κώδικες. Κώδικες είναι τα βιβλία, τα χειρόγραφα. 250 μεμονωμένα χειρόγραφα και πολλά τυπωμένα βιβλία, incunabula, Ελλήνων και Ρωμαίων συγγραφέων. Αυτή η τεράστια προσωπική του συλλογή απετέλεσε και τον πυρήνα της μετέπειτα βιβλιοθήκης της Βενετίας, της λεγόμενης Biblioteca Nazionale Marciana. Με αφορμή αυτή την πολυτιμότατη δωρεά, κτίστηκε περίπου 70 χρόνια αργότερα η βιβλιοθήκη που δεσπόζει σήμερα στην πλατεία Σαν Μάρκο. Τώρα, τι σχέση έχουν όλα αυτά και ιδιαίτερα με το μητρικό μας κέντρο στην Ουάσιγκτον? Το κέντρο ανέλαβε την αξιοποίηση της τεχνολογίας από τις ανθρωπιστικές και ουμανιστικές επιστήμες. Ο πρώτος ουμανιστής στη Δύση δεν ήταν άλλος, όπως είπα, από τον Βυσαρίωνα. Διέσωσε έναν, δεν ξέρουμε πώς τον απέκτησε, αλλά έναν πολυτελέστατο κώδικα που ονομάζεται Venetus Alpha, βρίσκεται σήμερα στην Βιβλιοθήκη Μαρτσιάνα, ήταν δωρεά του Βυσαρίωνος. Το 2007 το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών στην Ουάσιγκτον ανέλαβε το πολυδάπανο και πολυδέδαλο έργο της ψηφιοποίησης του κώδικος αυτού. Η διεπιστημονική αυτή δουλειά ήταν αποτέλεσμα μιας πρωτοφανούς συνεργασίας επιστημόνων της πληροφορικής μαζί με φιλολόγους. Ο διευθυντής της Βιβλιοθήκη Μαρτσιάνα, Μαρίνο Τζόρτζι, επέτρεψε ύστερα από πολλές και πολύχρονες διαπραγματεύσεις στη φωτογράφηση του κώδικα. Η ομάδα λοιπόν που περιέλαβε και τον καθηγητή Νάζ από το κέντρο της Ουάσιγκτον, η ομάδα αυτή ενσάρκωσε την αγάπη του Βυσαρίωνος για τα ελληνικά βιβλία και την ελληνική παιδεία. Και από την άλλη μεριά το όλο εγχείρημα στηρίχθηκε στην τεχνολογική πρόοδο στην οποία, όπως είπα, πίστευε και ο Βυσαρίων. Δεν θα σας κουράσω με λεπτομέρειες, αλλά αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι ο κώδικας αυτός μέσα από την ψηφιοποίηση και μια υψηλής ευκρινίας, υψίστης ευκρινίας φωτογράφηση, κάτι που θυμίζει ένα MRI, μια μαγνητική τομογραφία, αυτός ο κώδικας ανεδείχθη, όχι μόνο ως κόσμημα γιατί είναι εικονογραφημένος, αλλά ως κείμενο. Η τελευταία φορά που οι επιστήμονες, οι μελετητές είδαν με αυτοψία, σε αυτοψία αυτό τον κώδικα ήταν το 1901 και εν συνεχεία φωτογραφήθηκε το ίδιο έτος. Επομένως, οι εκδόσεις του ομήρου που διαβάζατε εσείς ως παιδιά στο σχολείο, αν κάνατε αρχαία, οι εκδόσεις βασίζονταν μοιραίως σε μια φωτογράφηση, μια φωτογραφία του 1901. Τώρα έχουμε το κείμενο και υποκείμενα σχόλια, τα οποία αναδεικνύουν πολλές λεπτομέρειες φιλολογικές, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τεχνικές, αλλά αναδεικνύεται το κείμενο του ομήρου, ακόμη και λεπτομέρειες για την εκφορά, την μουσικότητα του ομηρικού στίχου. Επομένως, έχουμε σήμερα πάμπολες πληροφορίες, πληρέστερη εικόνα κατά κυριολεξίαν του χειρογράφου αυτού και πληρέστερη εικόνα
της ομηρικής ποίησης. Έτσι θα έλεγα ότι ο Βυσσαρίων, ο υπέρμαχος της τεχνολογικής πρόοδου, θα ήταν υπερήφανος. Ο Έλληνας από τον μαρτυρικό πόντο θα διετράνωνε, όπως απέδειξε η δωρεά του, τη σωτήρια σημασία του ομήρου για του γένους, αλλά και για την ανθρωπότητα. Σας ευχαριστώ.